Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη στο τηλεοπτικό δίκτυο BBC για τις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τους εταίρους της. Διανύσαμε τα 3/4 της διαδρομής που μας ζητήθηκε. Ώρα είναι οι δανειστές μας να διανύσουν την υπόλοιπη διαδρομή, είπε ο κύριος Βαρουφάκης. What I can tell you is that Greece has made enormous strides at reaching a deal. It is now up to the institutions to do their bit. We have met them 3/4 of the way. They need to meet us 1/4 of the way. Την αισιοδοξία του για εξεύρεση λύσης με τους δανειστές μας όμως εξέφρασε από τη Θεσσαλονίκη σε ομιλία του και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας. Εμείς θεωρούμε ότι είναι σε καλό δρόμο και θα τελειώσουμε. Δύο είναι τα σημεία αιχμής, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω κατά πόσο αυτά τα δύο σημεία είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε μια αποτυχία της όλης διαπραγμάτευσης. Έχοντας υπόψη ότι είμαστε σύμφωνοι σε ένα σύνολο, αν θέλετε να το προσωπικοποιήσω, της τάξης του 85-90%, δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι δυνατόν το 10%, πώς είναι δυνατόν να αναστείλει την οποιαδήποτε συμφωνία, η οποία ετοιμάζεται εδώ και αρκετό καιρό και με πάρα πολλή δουλειά. Ως υπονομευτή της εν εξελίξη διαπραγμάτευσης, φωτογράφησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών Βόλφγκαν Σόιμπλε, συστήνοντάς του ή να βοηθήσει ή να σιωπήσει. Δεν πρόκειται λοιπόν να ανεχθούμε και να αφήσουμε στο απειρόβλητο όσους εξακολουθούν να παίζουν με τη φωτιά, όσους ποντάρουν στην αποτυχία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, όσους με σχέδιο εξωθούν τα πράγματα σε ρήξη. Όσους κάθε φορά που γίνονται βήματα διακινούν σενάρια εξόδου, σενάρια ταπείνωσης του ελληνικού λαού, σενάρια κρίσης. Τα διακινούν κατηδίαν, στην αρχή δήθεν εμπιστευτικά, αμέσως μετά με διαρροές και μετά και δημοσίως. Θέλω λοιπόν να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Αυτές τις τελευταίες μέρες πριν τη συμφωνία, όσοι μπορούν να συμβάλλουν να το κάνουν. Όσοι δεν το επιθυμούν, ας σιωπήσουν.